Να καλωσορίσουμε τον ονό λοιπόν της εκπομπής, τον κύριο Θεόδωρο Γιαννακόπουλο. Γεια σου Θεόδωρο, καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μια φορά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το δημόσιο βήμα που μου δίνετε. Ευχαριστώ και για την υιοθέτηση της πρότασης για την ονομασία της εκπομπής. Ευχαριστώ και τους τηλεθεατές μας. Εντάξει, θα τους καλησπέρισουμε. Ψάχναμε κάτι που να μην έχει σχέση με αμυνά, διότι στο τέλος χάνουμε την ορμή μας. Και νομίζω ο τίτλος που βρήκες ήταν αυτός που έπρεπε. Το ανάκτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη για μια ακόμα φορά. Λοιπόν, πριν δύο εβδομάδες είχαμε όμως και άλλη μια ονοματοδοσία, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Αυτή ήταν η ονοματοδοσία της νέας κλάσεως των φρεγατών του πολεμικού ναυτικού, της κλάσης Κίμων. Ναι, το πολεμικό ναυτικό, εκτός από ωραίες στολές, έχει και ωραίες παραδόσεις. Και για μια ακόμα φορά φαίνεται πως τιμά και την ιστορία του, δίνοντας, ονοματίζοντας τις νέες φρεγάτες ύστερα από τα ονόματα των μεγάλων αρχαίων Ελλήνων ναυμάχων και ναυάρχων, εν πάση περιπτώσει, εν γέννη. Τον Κίμωνα, τον Φορνίωνα και τον Νέαρχο. Μάλιστα. Είναι οι κλάσεις Κίμων, Νέαρχος και Φορνίων. Αυτά τα τρία ονόματα προϋπήρχαν ξανά στο πολεμικό ναυτικό. Ήταν τα αντιτροπιλικά Άνταμς, όπου είχαμε τέσσερα αντιτροπιλικά, Κίμων, Νέαρχος, Φορμίων και Θεμιστοκλής. Επειδή όμως τώρα έχουμε φρεγάτα Θεμιστοκλής, τύπου S, τα τρία ονόματα που έλειπαν ήταν το Κίμωνα, του Νέαρχου και του Φορμίωνα. Θέλω έτσι υπομορφή συζήτησης, διότι δεν θέλω να το κάνουμε ομιλία για να βαραίνει. Θέλω να είναι έτσι και εύκολο για τους τηλεθεατές. Να δούμε ποιοι ήταν αυτοί οι τρεις, οι οποίοι ήταν στρατηγοί, έτσι δεν ήταν όχι, όπως έχει πει ο κύριος Θεοδωράτος, και εγώ δεν τον γνωρίζα και το μάθαμε τον κύριο Θεοδωράτο, ναι, οι Αθηναίοι είχαν στρατηγούς, ναυάρχους είχαν οι Σπαρτιάτες. Σπαρτιάτες, ναι. Ναύαρχοι με την ευρεία έννοια, ως πεδίο δράσεως. Στην πραγματικότητα, ο στρατηγός στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία ήταν ένα πολιτικό λειτουργήμα, ένα πολιτικό αξίωμα, το οποίο εκτινόταν και στις στρατιωτικές δραστηριότητες της πόλης και πρωτοβουλίες. Παίρναν την ευθύνη οι στρατηγοί για τις στρατείες, για τις εκστρατείες των Αθηναίων, είτε αυτές ήταν στην ξηρά, είτε ήταν στη θάλασσα. Να ξεκινήσουμε με τον Κίμωνα, να τους πάμε με σειρά αρχαιότητος. Είναι όντως Κίμων, Φορμίων και Νέαρχος η χρονολογική, η ιστορική σειρά των προσώπων αυτών. Και για να βάλουμε έτσι λίγο το πλαίσιο, να θυμηθούμε ότι το 508 ο Κλισθένης ξεκινά τη μεταρρύθμιση του αθηναϊκού πολιτεύματος επί των δημοκρατικότερων, έως και την πλήρη δημοκρατία. Και αυτό το λέω για να δείξουμε σε ποια εποχή γεννήθηκε ο Κίμων. Ο Κίμων γεννήθηκε το 506, μόλις δύο χρόνια αφότου ο Κλισθένης ξεκίνησε τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Να θυμίσουμε ότι το 490 γίνεται η μάχη του Μαραθώνα, στην οποία ο στρατηγός Μιλτιάδης νικάει τους εισβολείς Πέρσες. Γιος του Μιλτιάδη είναι ο Κίμων. Το 489, ένα χρόνο μετά, ο Μιλτιάδης αναλαμβάνει εκστρατεία εκδίωξης των Περσών από το νησί της Νάξου, στο οποίο εγχείρημα και επιτυγχάνει. Συνεχίζει προς την Πάρο, την Πολιορκή, όπου και εκεί υπάρχουν Πέρσες. Η Πολιορκία κρατάει κανένα 20ήμερο, δεν πετυχαίνει όμως, γιατί στο μεταξύ έχει τραυματιστεί βαρύτερα ο Μιλτιάδης, επιστρέφει στην Αθήνα με το βάρος της αποτυχία και καταδικάζεται σε φυλάκιση γιατί δεν μπορεί να πληρώσει το υπέρογκο πρόστιμο το οποίο του επιβάλλει η πόλη. Το 480 γίνεται η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Δηλαδή έχουμε τον Κίμωνα 26 ετών, το γιο του νικητή του Μαραθώνα, 26 ετών στην εποχή της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, παρότι κρατάει από αριστοκρατική γενιά, αναγνωρίζει την πρωτοβουλία του Θεμιστοκλή για ναυτική άμυνα στην Σαλαμίνα. Για να το δείξει αυτό με έμπρακτο τρόπο, ανεβαίνει στον Παρθενώνα και αφιερώνει το χαλινάρι του αλόγου του στη Θεά Αθηνά,
για να δείξει ότι πλέον η πόλη δεν έχει ανάγκη από ΙΠΗς, αλλά από ναυμάχους. Εντάσσεται στα πληρώματα. Έλαβε μέρος στην ναυμαχία. Βεβαίως, βεβαίως. Έλαβε μέρος στην ναυμαχία. Άγνωστο. Ναι. Και το περιγράφει, το αναφέρει ο Πλούταρχος. Και μάλιστα ήταν πολύ ηρωικός. Συνετός και ηρωικός. Αυτό το αναγνώρισαν οι Αθηναίοι και αποκτά μία έγκλη μέσα στην πόλη. Λόγω αυτής της ηρωικής του στάσης. Έχει και το παρουσιαστικό του ανθρώπου, του μαχητικού. Αναφέρεται με πλούσια ακόμη κυματίζουσα, με πλούσια γένεια και παράστημα όπως έπρεπε να είναι. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά το 480, το 479 γίνεται η μάχη των Πλατεών, νικά ο Παυσανίας στους Πέρσες και ουσιαστικά αποσοβείται ο κίνδυνος ο Περσικός και από αυτό το σημείο και μετά έχουμε την αντεπίθεση των Ελλήνων. Ο Παυσανίας κυνηγάει τους Πέρσες. Στο πλευρό του στέκεται ο Αριστίδης ο Αθηναίος και στο πλευρό του Αριστίδη ο Κίμων. Αυτή τη φορά όχι ως ναυμάχος, ως πεζομάχος, ως ο πλήτης της φάλαγγας των Αθηναίων, συνδράμει τους υπόλοιπους Έλληνες, έχουν φτάσει στο Βυζάντιο, κυνηγούν από εκεί τους Πέρσες, τους νικούν, όμως η συμπεριφορά του Παυσανία δημιούργησε κάποια ερωτηματικά στους Έλληνες, κάποια έτσι δυσανασχέτηση. Και σιγά σιγά η αρχηγία των ελληνικών στρατευμάτων περνάει στον Κίμωνα, λόγω του ότι είναι ένας συνετός άνθρωπος και ορμητικός, μαχητικός, του ταιριάζει δηλαδή το να είναι στρατηγός. Κερδίζει με ένα πολύ έξυπνο τρόπο χρήματα από τους εχμαλώτους Πέρσες, εχμαλωτίζει Πέρσες, έρχονται οι Πέρσες και ζητούν με λίτρα να ανακτήσουν τους ανθρώπους τους και με αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει τις επόμενες εκστρατείες των Αθηναίων. Με τι σκοπό? Να εκδιώξει τους Πέρσες από την Ιωνία και τις κατεχόμενες πόλεις της Μακεδονίας και της Θράκης και των νησιών του Αιγαίου βεβαίως. Εκτείνεται λοιπόν η μαχητική του δραστηριότητα από το Βυζάντιο, εν τέλει καταλήγει μέχρι και την Κύπρο. Φτάνει στην Αίγυπτο και στην Κύπρο. Μπορούμε να τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Με έναν έξυπνο τρόπο λοιπόν έχει τον τρόπο να χρηματοδοτήσει τις εκστρατείες των Ελλήνων, των Αθηναίων. Ως προς το φρόνημα ήταν αφιλοχρήματος, ήταν πολύ λιτός ο Κίμων, ήταν πρόξενος των Λακεδαιμονίων στην Αθήνα, θαύμαζε τους Σπαρτιάτες. Αυτό έγινε αφορμή να κατηγορηθεί αρκετές φορές από πολιτικούς του αντιπάλους ότι εκινήτως στα όρια της προδοσίας της πόλης υπέρ των Λακεδαιμονίων. Φυσικά αυτό δεν ίσχυε και πολύ εύκολα μπορούσε να το αντικρούσει ο Κίμων και το αντέκρουσε επιτυχημένα. Τους είπε ότι τι με κατηγορείτε τώρα, ότι εγώ έχω πάρει χρήματα από τους, Σπαρτιάτες, μα είμαι πρόξενος των Σπαρτιατών. Αν ήταν να παίρνω χρήματα, θα ήμουν πρόξενος των Ιώνων ή των Θεσσαλών που είναι πλούσιοι και μπορούν να μου δώσουν χρήματα. Και με αυτό το πολύ απλό επιχείρημα έκλεισε το θέμα αυτό. Ζούσε στην εποχή εκείνη ο Κίμων που είχε ξεκινήσει την δραστηριότητα της Ιδηλιακής Συμμαχίας. Δηλαδή, ουσιαστικά η ηγεμονία της Αθήνας επί των ελληνικών πόλεων. Για να συμβάλλουν λοιπόν, μάλλον παρακίνησε τις συμμαχικές πόλεις να συμβάλλουν στην άμυνά τους, στην κοινή προσπάθεια, με εκτρίρεις και άνδρες. Εναλλακτικά τους έδωσε τη δυνατότητα να καταβάλουν το αντίτιμο αυτού του εξοπλισμού, προκειμένου οι Αθηναίοι να αναλάβουν την άμυνα αυτών των πόλεων και των νησιών. Οι Έλληνες, σύμμαχοι των Αθηναίων, κάπως εποφελήθηκαν από αυτή την εναλλακτική που τους έδωσε ο Κίμων. Προτίμησαν να καταβάλουν χρήματα και να μην εξοπλίζουν τις Τριήρης με δικό τους προσωπικό. Και όπως μας λέει ο Πλούταρχος, κατά αυτόν τον τρόπο οι Αθηναίοι έφτιαξαν στόλο, γύμνασαν τα πληρώματα των Τριήρεων και οι σύμμαχοι σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβουν μάλιστα, από σύμμαχοι κατήντησαν δούλοι των Αθηναίων. Και εδώ θέλω να πω, μου έρχεται στο μυαλό κάτι, δεν ξέρω εσένα Θοδωρή αν σου έρχεται στο μυαλό η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στην Ευρώπη αναφορικά με την άμυνά της, όπου
μάλλον την έχουμε αφήσει στα χέρια των Αμερικανών και οι Ευρωπαίοι πλέον έχουν χάσει το πλεονέκτημα της πρωτοβουλίας. Χάρη της ευγνωμίας. Δεν είχαμε χρόνο να ασχοληθούμε με την άμυνα. Έπρεπε να λύσουμε σημαντικά προβλήματα όπως είναι τα χάρτινα καλαμάκια και διόδωρα, τα οποία τα λύσαμε τελικά. Καταφέραμε να μην έχουμε φυσικό αέριο, να μην έχουμε ενέργεια, να μην έχουμε άμυνα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πίνουμε όμως καφέ σε πλαστικό ποτήρι και χάρτινο καλαμάκι. Το έχουμε λύσει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είδες, είναι αυτό που λέμε προτεραιοποίηση των ζητημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Και σιγά σιγά ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν ξέρω αν είναι σωστή αναγωγή αυτή. Δεν ξέρω αν είναι σωστή αναγωγή. Έτσι μπορεί να είναι και λίγο πρόχειρη, αλλά δεν μπορώ να κρύψω ότι μου έρχεται στο μυαλό αυτή η σύνδεση. Αυτός ο συσχετισμός μάλλον. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Οι Αμερικάνοι είναι κατεξοχήν θαυμαστές του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Είναι θαλασσοκράτορες και έχουν αντιγράψει το Θουκυδίδη οι Αμερικάνοι. Ολοφάνερα. Ναι. Ολοφάνερα. Δηλαδή την αρχαία Αθήνα. Ναι. Και το ΝΑΤΟ είναι μια σύγχρονη μορφή της αθηναϊκής μαρχής. Καθαρό. Ακριβώς. Όποιος έχει την αυτική ισχύ. Ναι. Ισχύει αυτό το πράγμα και η αντιπαράθεση της Αθήνας με τη Σπάρτη όντως φέρνει στο μυαλό, τουλάχιστον κατά τους Αμερικανούς θεωρητικούς, την Αμερική με τη Σοβιετική Ένωση ή τη Ρωσία σήμερα. Είναι πολλά τα περιστατικά τα οποία έχουν πραγματικό ζουμί, ενδιαφέρον ιστορικό και μας παρέχουν πληθώρα διδαγμάτων. Δεν ξέρω αν πρέπει να αναφερθούμε σε αυτά, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε και να πούμε αναλυτικότερα για τον Κίμωνα, εκτός από τα μεγάλα του κατορθώματα. Δεν ξέρω, να προχωρήσουμε στα κατορθώματά του και όποιος θέλει πολύ εύκολα μπορεί να βρει τη βιογραφία του στον Πλούταρχο και στο δίκτυο υπάρχει σε PDF και τα βιβλία πλέον είναι πάρα πολλά και εύκολα προσβάσιμα. Δεν ξέρω τι θέλεις, Θοδωρή, να πούμε δύο χαρακτηριστικά, περιστατικά, δεν ξέρω. Ναι, Θεοδωρή, ναι, να τα πούμε. Να πούμε λοιπόν ότι αφού καθάρισε το Αιγαίο από τους πειρατές, νικώντας τους στη Σκύρο, αφού εξασφάλισε τη Θάσο και την απέναντι ακτή η οποία είχε χρυσορυχία, αφού εξασφάλισε πόλη στη Μακεδονία, όπως η Αμφίπολη, και πώς να πω, εξασφαλίζοντας την αθηναϊκή απικία της Αμφιπόλεως, κατέβηκε, επέστρεψε στην Αθήνα, συνέβη ένα περιστατικό που η Σπάρτη το 464 καταστράφηκε από σεισμό. Έντρομοι οι Σπαρτιάτες ζήτησαν βοήθεια από τους Αθηναίους, διότι οι ήλωτες ήταν έτοιμοι να ξεσηκωθούν και να τους εξαφανίσουν. Τότε στην Αθήνα υπήρξε μια διχογνωμία. Κάποιοι είπαν αφήστε τους Σπαρτιάτες να εξαφανιστούν. Ο Κίμων συνετά, νομίζω, τους είπε ότι δεν είναι δυνατόν να εξαφανιστεί το αντίβαρο της Αθήνας στην Ελλάδα και να μείνει η Ελλάδα κουτσή. Έπεισε λοιπόν τον Δήμο και κατέβασε στρατό αθηναϊκό στη Σπάρτη, προκειμένου να βοηθηθεί το καθεστώς εκεί και η πολιτεία, η Σπαρτιατική, έναντι των ηλώτων και της επικείμενης εξέγερσής τους. Οι Σπαρτιάτες, μόλις είδαν τον αθηναϊκό στρατό, η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκαν, δεν ήθελαν να πλησιάσει στην πόλη, τον γύρισαν πίσω. Ο Κίμων όμως είχε πράξει σοφά, είχε σώσει την πόλη της Σπάρτης, είχε σώσει το αντίβαρο της Αθήνας στον ελλαδικό χώρο. Λίγο αυτό, ξέρετε, έγινε. Φαίνεται λίγο ότι οι ισορροπίες κάποιες φορές που προσπαθείς να κρατήσεις είναι πολύ επικίνδυνες στις διπλωματικές. Γιατί βλέπεις από τη μία ότι εκτέθηκε απέναντι στους Αθηναίους προκειμένου να συνεισφέρει και να βοηθήσει τους Σπαρτιάτες, οι δε Σπαρτιάτες τον είδαν καχύποπτα όταν τους πλησίασε. Είναι τα επικίνδυνα παιχνίδια, τα διπλωματικά, τα διακρατικά και οι ισορροπίες που ορισμένοι προσπαθούν να τηρήσουν. Πόσο επικίνδυνες μπορεί να φανούν.
Αυτό φάνηκε ακόμα μία φορά, μερικά χρόνια αργότερα, 7 χρόνια μετά, οι Σπαρτιάτες επιστρέφοντας από την Φωκίδα είχαν μία συμμαχία με τους Αθηναίους στην Τανάγρα. Εκεί λέγεται λοιπόν ότι ο Κίμων ζήτησε να συνταχθεί με την φάλαγγα των Αθηναίων και να πολεμήσει τους Σπαρτιάτες. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι όμως αυτό δεν το δέχτηκαν. Φοβήθηκαν ότι θα μεροληπτήσει υπέρ των Σπαρτιατών και δεν του επέτρεψαν να μπει στη φάλαγγα. Οι φίλοι του τότε, προέτρεψε λοιπόν όμως αυτός τους φίλους του να συμμετάσχουν και όντως συμμετείχαν. Στο λόχο του Κίμωνα εμφάνισαν την πανοπλία του οι φίλοι του και πολέμησαν καμία εκατοστή από αυτούς και έπεσαν στη μάχη. Οι Αθηναίοι κατάλαβαν για μία ακόμα φορά ποιο είναι το λάθος τους στη συμπεριφορά τους απέναντι στον Κίμωνα και όταν νικηφόρα οι Σπαρτιάτες κατέβαιναν προς την Αθήνα, τον ανακάλεσαν, γιατί δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στην μάχη και ας το πούμε ότι αυτοεξορίστηκε ο Κίμων, τον ανακάλεσαν προκειμένου να τους βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις με τους Σπαρτιάτες. Πράγμα το οποίο πάλι πρόθυμα το έκανε ο Κίμων, χωρίς να μνησικακίσει απέναντι στους συμπατριώτες του Αθηναίου, οι οποίοι του είχαν συμπεριφερθεί με αυτόν τον σκαιό τρόπο. Δεν του άξιζε του Κίμωνα αυτό. Ήταν πολύ σπουδαίος στρατηγός για να πέσει σε τέτοιο τόπιμα προδοσίας απέναντι στην πόλη. Αφού λοιπόν τα πράγματα στην Ελλάδα δεν ησύχαζαν, με τον ένα τον άλλο τρόπο τρογόντουσαν οι Αθηναίοι, μία με τους Σπαρτιάτες, μία με τους πολιτικούς του, με τους πολιτικούς τους αντιπάλους, πρότεινε, εξόπλισε 200 τριήρης και ξεκίνησε εκστρατεία κατά του Περσών. Για μία ακόμα φορά, ο Κίμων βγαίνει στο Αιγαίο Πέλαγος, κατευθύνεται στην Αίγυπτο με μία μοίρα σκαφών και με τα υπόλοιπα πλοία του κατευθύνεται προς τον ποταμό Ευρυμέδοντα στην Παμφυλία της Μικράς Ασίας. Είναι η ακτή απέναντι από την Κύπρο και βορειοδυτικά μάλλον απέναντι από την Κύπρο. Εκεί επιτυγχάνει ίσως τη μεγαλύτερη του νίκη, διότι 200 αθηναϊκές τριήρεις αντιπαρατάχθηκαν σε 200 περσικές. Κάποιοι λένε ιστορικοί ότι ήταν πολύ περισσότερες, ότι ήταν 600 οι τριήρεις των Περσών, διότι 200 λέει ότι κατελήφθησαν, πιάστηκαν εχμάλωτος από τους Αθηναίους. Πράγματι λοιπόν έγινε και ναυμαχία και πεζομαχία, νίκησαν οι Αθηναίοι και όπως ήταν ξαναμένοι από την μάχη, παρότι ήταν πολύ κουρασμένοι, με την πληροφορία και μόνο ότι λίγο δυτικότερα κατευθύνεται μία μοίρα 80 φοινικικών πλοίων προς ενίσχυση των Περσών, φεύγει ο Κίμων από τον Ευρυμέδοντα ποταμό της Μικράς Ασίας και πέφτει πάνω στη μοίρα των φοινικικών πλοίων, τα τσακίζει και αυτά, τεράστια νίκη. Θεωρείται ότι κατά αυτόν τον τρόπο εκείνη την ημέρα ως αθλητής νίκησε και πέτυχε το ακατόρθωτο που είχε πετύχει με την ναυμαχία της Αλαμίνας ο Θεμιστοκλής και με τη μάχη των Πλατεών ο Παυσανίας. Διπλή νίκη. Λοιπόν και σε ξηρά και σε θάλασσα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν το 468 νίκησε, είπαμε, στον Ευρυμέδοντα ποταμό, υποχρέωσε τους Πέρσες στο ακατανόητο ως εκείνη τη στιγμή. Τη μεγάλη περσική αυτοκρατορία των Περσών, τον βασιλιά των βασιλιών, τον υποχρέωσε να μπει στην λεγόμενη Κιμόνιο Ειρήνη, σύμφωνα με την οποία δεν έπρεπε να πλησιάσει, προσέξτε λίγο τη φράση, την ελληνική θάλασσα, έτσι λέει ο Πλούταρχος, δεν λέει το Αιγαίο Πέλαγος, ούτε την Ανατολική Μεσόγειο. Την ελληνική θάλασσα δεν έπρεπε να την πλησιάσει από την ξηρά ούτε άλογο του Πέρση, σε απόσταση περίπου 80 χιλιόμετρων, 400 σταδίων, είναι η απόσταση που μπορούσε να διανύσει ένα άλογο σε ένα 24ωρο. Ούτε πλοίο το οποίο θα φέρει χάλκινο έμβολο, σαν να λέμε οποιοδήποτε πολεμικό πλοίο. Και εμείς στο Δωρή μου σήμερα ψάχνουμε να βρούμε πού είναι η ΑΟΣ, πού είναι τα 6 μίλια, αν θα τρυπήσει στην υφαλοκρηπίδα, αν θα μπει στην αποκλειστική οικονομική μας ζώνη, ενώ στα 6,1 ή στα 5,95, ας πούμε. Έτσι, ναι. Αν γυαλίζει τα κανόνια, δηλαδή, μια φρεγάτα στα 7 μίλια είναι ok. Στα 5,8 έχουμε θέμα. Και ναι, δεν πέρασε, λέει. Αναφέρει ο Πλούταρχος ότι δεν πέρασε. Ποιο στρατιώτης, λέει.
Ούτε γραμματοκομιστής του βασιλιά δεν πέρασε τη γραμμή που είχε ορίσει η Κοιμόνιος Ειρήνη. Αυτό λοιπόν τι σήμαινε. Σήμαινε ότι οι ελληνικές πόλεις της Ιωνίας, μέχρι και απέναντι από την Κύπρο, στην περιοχή της Παμφιλίας, ήταν ελεύθερες, δεν κατέβαλαν κανένα φόρο στον Πέρση βασιλιά, ήταν πάλι ελληνικές και αυτοδιοικούμενες. Βεβαίως υπό την επικυριαρχία, θα μπορούσαμε να πούμε, των Αθηναίων, διότι με την ισχύ αυτό κατόρθωσαν οι Αθηναίοι. Να έχουν παρουσία παντού και με λιγότερα πλοία πια από τα 200 του Κίμωνα, από ένα σημείο και μετά, και με 30 πλοία, να είναι σε θέση να επιβάλλουν τις θελήσεις των Αθηναίων στο όλον τον ελληνικό χώρο. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό? Μου φαίνεται ότι κάποιοι το αντιγράψανε, δεν το συζητάμε. Το έχουν αντιγράψει και το εφαρμόζουν πλήρως. Δηλαδή αυτή η ισχύς, η ικανότητα μάλλον της Αθήνας να προβάλλει την ισχύ της στη θάλασσα μέσω των ξύλινων τυχών, είναι αυτό που της έδωσε την πρωτοκαθεδρία για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ανάμεσα στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις. Βεβαίως. Και κατέστησε την Αθήνα αυτοκρατορία, με άλλα λόγια. Γιατί μια πόλη της εποχής εκείνης που εκτείνεται από την Αθήνα μέχρι τις Φοινικικές ακτές, μέχρι την Παλαιστίνη και μέχρι την Κύπρο, μέχρι την, με συγχωρείς, καλά, την Κύπρο την είχαμε κλείσει μέσα στη δικιά μας θάλασσα, μέχρι την Αίγυπτο ήθελα να πω, οπωσδήποτε είναι μια αυτοκρατορία που έχει στριμώξει τους Πέρσες. Οι οποίοι Πέρσες παραμένουν μεγάλη δύναμη. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο Μέγας Αλέξανδρος που τους συνέτριψε. Είμαστε ακόμα σχεδόν 170 χρόνια νωρίτερα. Σχεδόν. Πριν τον Αλέξανδρο. Βεβαίως. Αν ξεκινήσουμε από το 500 που γίνεται η επανάσταση των Ετωνιών, το 499, αν θυμάμαι καλά, μέχρι να εμφανιστεί ο Αλέξανδρος το 334 στην Περσία, οι Πέρσες κυριαρχούν. Ναι. Νομίζουν. Δεν τους αφήσαμε. Οι Έλληνες αντεπιτέθηκαν. Και για να κλείσω έτσι λίγο τα πολεμικά κατορθώματα του Κίμωνα, να πούμε ότι μερικά χρόνια μετά την πολύ μεγάλη νίκη στον Ευρυνεύοντα ποταμό, το 450, είναι ήδη 56 ετών, παρόλα αυτά παραμένει μάχημος και επάνω στα πλοία του ο Κίμων, κατεβαίνει στο Κίτιον, τη σημερινή Λάρνακα της Κύπρου, πολιορκεί την πόλη, εκεί πιθανώς από κάποιο τραυματισμό ή ίσως και από κάποια ασθένεια, λόγω της πολιορκίας ή της κακοχίας τέλος πάντων της πολιορκίας, πεθαίνει. Παρόλα αυτά έχει δώσει εντολή στους δικούς του ανθρώπους να μην ανακοινώσουν στα πληρώματα των τριήρεων και τους στρατιώτες του την απώλειά του, με συνέπεια να νικήσουν στο Κίτιο και να νικήσουν και λίγο βορειότερα στη Σαλαμίνα οι Έλληνες. Ανατολικότερα, πραγματικά, άμα πάρουμε τις κάθετες γραμμές. Οπότε εκεί, από εκεί βγήκε και η φράση και νεκρός ενίκα. Νικούσε ακόμα και νεκρός αυτός ο άνθρωπος. Παρά τα όσα πέρασε, τις συκοφαντίες, παρά τις πολιτικές διώξεις, παρά το γεγονός ότι κουβάλισε το πρόστιμο του πατέρα, μετά το θάνατο του πατέρα του, το κουβάλισε αυτό στην πλάτη του, και αν δεν παντρευόταν έναν πολύ πλούσιο Αθηναίο, η αδελφή του, η Ελπινίκη, δεν θα μπορούσε να αποπληρωθεί αυτό το πρόστιμο και πιθανώς να τον βάραινε αυτό τον πολύ σπουδαίο άντρα και να μην τον άφηνε να κάνει τα κατορθώματα τα οποία έφτασε να επιτύχει. Αυτά έτσι με πολύ αδρές γραμμές μπορούμε να πούμε πως είναι η δραστηριότητα του Κίμωνα. Δικαίως αξίως φέρει το όνομα, θα φέρει το όνομα του Κίμωνα, αυτού του πολύ μεγάλου στρατηγού, παύλα ναυάρχου και θαλασσομάχου, εν πάση περιπτώσει, Αθηναίου, η φρεγάτα μας, και θα ευχηθώ να συμβάλλει στην κυριαρχία της Ελλάδας στο ίδιο πεδίο με εκείνο που ο Φερόνιμος ήρωας κατόρθωσε τότε που δεν υπήρχαν ούτε ραφάλ ούτε φρεγάτες παρά μόνο κοπήλατες τριήρης, απαρτιζόμενες από ελεύθερους πολίτες και όχι από δούλους, ερέτες. Σωστό. Και όπως λέει ο φίλος μας, ο κοινό βασίλος, ο αεροπόρος, ο Στέφανος ο Καραβίδας, η Κύπρος δεν ήταν μακριά για τον Κίμωνα, το γιο του Μιλτιάδη, και οπότε δεν μπορεί να είναι μακριά τώρα, έτσι. Και το πολεμικό ναυτικό έχει μια παράδοση, όπως είπες,
εκτός από τις ωραίες στολές και τις ωραίες υπόλοιπες παραδόσεις, έχει παραδοσιακά, δίνει πετυχημένα ονόματα στα πλοία του. Και εδώ φαίνεται η διαφορά μας, Θόδωρε, αν μου επιτρέπεις, διαφορά μας με τους άλλους. Πώς. Δηλαδή, με έναν λαό ο οποίος είναι άρπαγας, ληστής και πώς να το πω, έτσι, λαός των βουνών, του Αλτάη, του βουνού Αλτάη, από όπου πήγε το όνομά του το ομώνυμο άρμα που θέλουν να μας το παρουσιάσουν. Βέβαια, είναι μεγάλο, μεγάλο σκάνδαλο αυτό. Έχουν φάει πολλά δύση εκεί μέσα. Εδώ φαίνεται η διαφορά μας, διότι, πρόσεξε τώρα, εμείς, αν πάρεις ένα-ένα τα πλοία και τα υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού, θα δεις, ας πούμε, προσωπικότητες, ονόματα προσωπικότητων, που και Έλληνας να μην είσαι, τους τιμάς. Δηλαδή, ποιος δεν τιμάει το Θεμιστοκλή, ποιος δεν τιμάει τον Κίμωνα, ποιος δεν τιμάει τον Νέαρχο, έτσι, για να μην πούμε μετά τον Κανάρη. Τον Τρίτονα, τον Βλάχκο. Να πάμε στα ναι, ποιος δεν τιμάει τον Κανάρη, ναι, ποιος δεν τιμάει τον Παπα-Νικολή μας και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι ακόμα και εκεί φαίνεται διαφορά του πολεμικού ναυτικού από τους άλλους, ας πούμε, τους κακομύριδες, οι οποίοι τι κάνουν, δίνουν στα πλοία τους, έχουν 5 ονόματα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν, ας πούμε, 3 ονόματα που τα λένε Γιαβούς, έχουν 3 ονόματα που τα λένε, πώς το λένε, Ρέις, ας πούμε, ο Ρουτς Ρέις. Δηλαδή έχουν 5 συγκεκριμένα, που οι 4 από τους 5 είχαν και γονείς Έλληνες, ας πούμε, και στο κάτω-κάτω του γραφείου τι ήταν αυτοί, αυτοί ήταν πειρατές. Δηλαδή δεν έχουν να επιδείξουν, ας πούμε, έργο, πώς να το πω, υπέρ της ανθρωπότητας. Ήταν ναυτικό. Κλέφτες, άρπαγες και τα λοιπά, και δίνουν τα ονόματά τους και, ναι, και λένε τα ονόματά τους, ας πούμε. Όπως συμφωνώ απολύτως και πολύ σωστά επισημαίνεις, αυτοί που ονοματίζονται ως ναύαρχοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είναι παρά αλλαξοπιστήσαντες Έλληνες, Σλάβοι και Αλβανοί. Και ο Μπαρμπαρόσα, ο Περιβόητος, έτσι δεν είναι, δεν είναι. Ο Οθωμανός δεν έχει καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά, να πούμε κάτι. Μου είχε επισημάνει ένας φίλος, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία. Ο θηρεός του τουρκικού πολεμικού ναυτικού αναγράφει μια χρονολογία. Ας πούμε 1080, κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Μετά το Ματζιγκέρτ έχουν καταλάβει τυχείο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουν θάλασσα οι Τούρκοι. Αυτή τη χρονιά λοιπόν την έχουν αποτυπώσει πάνω στο θηρεό τους. Δεν ξέρω αν κάποιος φίλος θέλει και το ψάξει, μπορεί να το βρει, να το αναζητήσει. Αυτή η χρονιά έχει λοιπόν εκπομπή, το έχει δείξει ο κύριος Θεοδωράτος αυτό. Το έχει αναφέρει. Το έχει αναφέρει σε εκπομπή, δεν θυμάμαι σε ποιο επεισόδιο. Θα το βρω όμως, ναι. Γιατί τα επεισόδια από το κλειδί της ιστορίας κρατώ σημειώσεις τι αναφέρουν και αυτά τα ιστορικά μου αρέσουν. Και τα κρατώ και ναι, θα ανατρέξω στο αρχείο μου και θα σου πω. Το έχει αναφέρει τώρα πρόσφατα. Ναι, τώρα πρόσφατα. Εντάξει. Ναι. Περιμένω βέβαια να βγάλουν και μια κλάση φρεγατών Μάλτα Γιόκ, για να είναι σωστή. Αλλά είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή του ναυτικού τους. Του πολεμικού του ναυτικού, ναι, η πιο ναι, χαρακτηριστική. Ναι. Εντάξει, είναι χαρακτηριστική των γεωγραφικών γνώσεών του, των γνώσεων περί ναυσιπλοείας και τα λοιπά, και δραστηριότητας εν γέννη. Να πούμε λοιπόν με την ευκαιρία, να πούμε κάτι, Θοδωρή, που έρχεται πάλι στο σήμερα, ότι αυτές οι αιτιάσεις είναι αστείες, ότι ξέρεις κάτι, μου έχετε βάλει το Καστελόριζο κάτω από τη μύτη μου. Μα δεν ισχύει, προφανώς όχι. Μάλλον αυτοί ήρθαν απέναντι από το Καστελόριζο. Αυτό τους έχει διαφύγει. Αυτοί έχουν έρθει απέναντι από την Ικαρία. Η Ικαρία ήταν εκεί πάντοτε και απέναντι από την Ικαρία είναι οι ελληνικές πόλεις, της Μιλήτου, της Εφέσου, της Αλικαρνασσού. Δεν περιμένανε τους Τούρκους. Σωστό. Δεν περιμένανε τους Τούρκους. Έτσι. Δεν βάλαμε εμείς τα νησιά μας εκεί για να τα διεκδικούν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Είναι η γνώση περί τη γεωγραφία, είναι άθλια αυτή που έχουν, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Κοίταξε να δεις, ένας λαός ο οποίος δεν έχει να επιδείξει τίποτα, καμία δημιουργία δική του, και το μόνο που έχει να επιδείξει είναι κλοπές, βιασμούς, πώς το λένε, θανάτους και τα λοιπά. Δεν έχει πρόβλημα στο να κλέψει και την ιστορία. Να παραπείσει και τη γεωγραφία. Σωστό, σωστό. Το νούμερο ένα αρχαιολογικό τους μνημείο, το νούμερο ένα αρχαιολογικό τους μνημείο, που ήταν μέχρι πρώτη η Αγία Σοφία και συνεχίζει να είναι,
έχει μέσα ψηφιδωτά του Χριστού και της Παναγίας. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί, δεν έχω πάει, θα πάμε κάποια στιγμή, προς το Θεός, δεν έχω πάει, θα ήθελα να είμαι εκεί, όταν κάποιος τουρίστα ρωτάει τον ξεναγό και του λέει, καλά, αφού εδώ είναι το μεγάλο τζαμί, ας πούμε, πλέον το έχετε κάνει και τζαμί, το μεγάλο τζαμί, γιατί οι μεγάλοι αρχιτέκτονες, ας πούμε, του Σουλτάνου, βάλανε, ας πούμε, ψηφιδωτά του Χριστού της Παναγίας. Δηλαδή, θα ήθελα πολύ να ακούσω την απάντηση. Μα παραδέχονται και οι ίδιοι ότι το μπλε τζαμί που φτιάξαν απέναντι κατά προσπάθεια από μίμηση της Αγίας Σοφιάς, και αυτό Έλληνες αρχιτέκτονες το φτιάξανε. Είτε εξωμόδες, είτε χριστιανοί. Ναι. Πάλι οι Έλληνες. Δεν έχουν οι άνθρωποι να επιδείξουν ούτε στην αρχιτεκτονική, ούτε στην τέχνη, ούτε στην αυσιπλοεία, φυσικά ούτε στα ναυτικά κατορθώματα. Δεν ξέρω αν έχουν νικήσει σε κάποια ναυμαχία. Κάτι μπορεί να μου διαφεύγει. Δεν ξέρω όλη την Οθωμανική ιστορία. Αλλά τουλάχιστον στις επαφές τους, τις ναυτικές, ακόμα και ο Φλαντανελάς με 5 σκάφη, τρύπησε το στόλο. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος εδιοικείται από Βούλγαρο, ναι, εν τέλει. Ούτε καν από Οθωμανό, ούτε καν από Τούρκο. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχουν να προβάλλουν, δεν ξέρω τι έχουν να πούν. Μέχρι να πούμε ότι ένα σκάφος ολόκληρο, ένα σκάφος μόνο, ο Αβέροφ, τους έκλεισε πίσω από τα Δαρδανέλια και πήρε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Το λέγαμε πριν μια εβδομάδα αυτό, είχαμε τον κύριο Μαρτζούκο, τον άδαρχο, και μάλιστα είχαμε δείξει το γεγονός ότι όχι απλά τους ξέσκησε ο Κουντουριώτης με τον Αβέροφ, τους τρόλαρε κιόλας, γιατί μετά που μετέφερε τον άφθαθμο στο Μούδρο, οι Τούρκοι δεν βγαίναν, ήταν επιφυλακτικοί, δεν βγαίναν από τα στενά, και του λέει, παιδιά, έχω βαρεθεί, θα βγείτε, αν δεν έχετε κάρβουνο, πείτε μου να σας στείλω, αλλά βγείτε να τελειώνουμε. Αν δεν έχετε, με συγχωρείς. Αν δεν έχετε κάρβουνο. Αν δεν έχετε κάρβουνο. Αν δεν έχετε διάδρυ. Αν δεν έχετε διάδρυ, και σπίτι μου να σας στείλω. Ας να βγείτε έξω να τελειώνουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να επανέλθουμε στην Κύπρο. Μιλούσαμε έναν Τούρκο στο Twitter και έλεγε για την Κύπρο. Εμείς είμαστε εκεί από πάντα κτλ. Και έγινε το εξής πολύ απλό. Του έδειξα μια φωτογραφία του αρχείου θεάτρου της Αλαμίνος που έγραφε ελληνικά πάνω και του λέω, πες μας τι γράφει εδώ. Και ο άνθρωπος μας πει, φυσικά, πού να μας πει. Οπότε και οι πέτρες μιλάνε ελληνικά και απαντούν μόνες τους, αλλά η ονοματοδοσία του κείμενος στην κλάση, νέα κλάση φρεγατών, έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι τότε με εκείνα τα αντιτουρκικά που είχαμε, τα 4 αντιτουρκικά τύπου Άνταμς, εκείνα τα πλοία έφεραν πυράβλους αεράμινας περιοχής, τους SM-1, τους Αμερικανικούς. Μετά που τα αποσύραμε αυτά, το πολεμικό ναυτικό δεν φρόντισε να τα αντικαταστήσει, οπότε έχασε αυτή τη δυνατότητα και έρχεται μετά από πολλά χρόνια με τις φρεγάτες Μπελαρά της κλάσης Κίμων που λέμε τώρα, και έχει ιδιαίτερα σημειολογική σημασία, και τους νέους πυράβλους, τους Αστέρ 30, που και αυτή είναι ελληνική ονομασία Αστέρας, ας πούμε, έρχεται να ξανααποκτήσει αυτήν την δυνατότητα αεράμινας περιοχής, και φυσικά κανονικά το πρώτο ταξίδι όταν θα έρθει θα καταπλέψει και θα κηρυχθεί επιχειρησιακή η πρώτη φρεγάτα Μπελαρά που θα ονομάζεται Κίμων, θα πρέπει να το κάνει στην Κύπρο. Έτσι, αυτό δεν το συζητάμε, πρέπει να γίνει. Αμήν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που ακούω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αξιολογηθεί αυτό από τους αρμοδίους και αν θα κριθεί σκόπιμο να γίνει έτσι. Εμένα προσωπικά ως Έλληνα, αυτό που είπες τώρα με ανατρίχιασε. Αμήν Παναγία μου, δεν θα πω κάτι άλλο. Το έχω ομολόψυχα. Υπάρχει και το άγαλμα του Κίμωνος εκεί στις Φινικούδες, στην παραλία της Λάρνακας, που θα πρέπει η φρεγάτα όταν θα αυλοχήσει στο λιμάνι εκεί της Λάρνακας να κατεβάσει κανονικά, θα πρέπει να κατεβάσει και ένα άγημα να αποδώσει τη μέση. Άγημα, βεβαίως. Είναι αυτή η υπέροχη πρωτομή που με τον αετώνα Κοσμήτα στήθη του Κίμωνος, αυτού του ανθρώπου με το υπέροχο φρόνημα και την τόσο περιπετειώδη ένδοξη και συνεπή πορεία. Επαγαθώ της πόλης των Αθηνών και ευρύτερα της Ελλάδας. Διότι δεν είχε στη διαμάχη με τους Σπαρτιάτες. Βεβαίως. Ήθελα κάτι να σε ρωτήσω. Αν έχεις υπόψη, δεν ξέρω κιόλας, εγώ δεν μπόρεσα να εντοπίσω στο χάρτη. Αναφέρει ο Πλούταρχος ότι στη συμφωνία δεν μπορούσε, στη συμφωνία που αναφέρα προηγουμένως την Κιμόνιο Ειρήνη, όπου δεν επιτρεπόταν να βγει στο Αιγαίο Πέλαγος, στην ελληνική θάλασσα, όπως λέει,
και στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορούσε να βγει το στρατός πέραν από των 80 χιλιόμετρων. Έκανε δηλαδή μια buffer zone, να το πούμε έτσι, όπως το λένε στο χωριό μας. Και αντίστοιχα δεν επέτρεπε να περάσει πλοίο με έμβολο πέρα, λέει, από τα νησιά των Χελιδονίων. Εγώ αυτά δεν τα βρήκα στο χάρτη, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω πού μπορεί να στέκουν αυτά τα νησιά. Δεν ξέρω πόσο μικρά ή μεγαλύτερα είναι, αν είναι νησίδες, αν είναι βράχονησίδες. Σημασία όμως έχει ότι αναφέρεται ότι οι Πέρσες δεν τόλμησαν, και το συνδέω αυτό με αυτό που αναφέρομαι προηγουμένως για τον Κουντουριώτη, δεν τόλμησαν ούτε καν να πλησιάσουν αυτή τη γραμμή. Αναφέρεται λοιπόν ότι με πολύ λιγότερα πλοία ο Εφιάλτης, μετά τον Κίμωνα, με 30 μόλις τριήρης που περιπολούσε στην περιοχή, αγνάντευε και έβλεπε ότι δεν υπήρχαν ούτε και πίσω από αυτά τα νησιά, που δεν ξέρω αν ορίζονται στα βόρεια της Κύπρου αυτά τα νησιά. Φαντάζομαι από την ονομασία φαίνεται πως είναι ελληνικά, συνεπώς θα είναι κάπου μεταξύ Κύπρου και σημερινής Τουρκίας ή, ξέρω εγώ, Παμφιλίας. Ας ελπίσουμε, ας υποθέσουμε ότι είναι κάπως έτσι. Δεν τολμήσαν οι Πέρσες τότε να βγουν μπροστά. Θα το μάθουμε. Μάλιστα, άρα λοιπόν να πω πολύ κάτι, μεγάλη σημολογική σημασία. Στο κλείσιμο, κλείνοντας λοιπόν για τον Κίμωνα, να πούμε ότι από το 499 πολεμούμε τους Πέρσες με την Ιωνική Επανάσταση. 490 έχουμε τη μάχη του Μαραθώνα. 480 έχουμε τη μάχη των Θερμοπυλών, τη ναυμαχία της Αλαμίνας, τη μάχη στην Μικάλη, τη ναυμαχία της Μικάλης, έχουμε τη ναυμαχία του Αρτεμισίου. Μάχη. Το ξεκαθάρισε ο κύριος Θεοδωράτος. Ήταν καλεσμένος μας. Ήταν μάχη. Μάχη. Είχα την εντύπωση ότι ήταν ναυμαχία, αλλά ήταν μάχη. Ναι. Ωραία. Ζητώ συγγνώμη, μου έχει μείνει από τα σχολικά μου χρόνια ως ναυμαχία, το παίρνω πίσω. Ξέρει πολύ καλύτερα και εμένα την άποψη. 479 έχουμε μάχη Πλατεών και συνεχίζουμε. 478 πολεμούμε στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη δηλαδή. 465 τους παίρνει την Τροάδα ο Κίμων. Συνεχίζει λαιλατώντας, καταστρέφοντας, ανακατεύοντας, διαπραγματευόμενος, σώζει όλη την Ιωνία και φτάνει το 468 στην Ιδρώ και στον Ευρυμέδοντα να τσακίσει τους Πέρσες και να τους απαγορεύσει την προσέγγιση στην ελληνική θάλασσα, είτε διαξηράς είτε διαθαλάσσης. Δεν σταματάμε εδώ. Δυστυχώς ενσκύπτει ο Πελοποννησιακός πόλεμος το 431. Μόλις τελειώσει το 404, τι έχουμε μερικά χρόνια μετά? Ακολουθεί η ηγεμονία της Σπάρτης και επί της ηγεμονίας της Σπάρτης 396-394 επί διετία ο Αγισίλαος, βασιλιάς της Σπάρτης, κάνει εκστρατεία πάλι εναντίον των Περσών. Συνεχίζεται η μάχη κατά των Περσών, συνεχίζεται η εκστρατεία κατά των Περσών. Βεβαίως με μικρότερες επιτυχίες, δεν συγκρίνεται αυτό που έκανε ο Αγισίλαος σε σχέση με αυτό που έκανε, που επιχείρησε και ολοκλήρωσε και επέτυχε ο Κίμων, για να φτάσουμε στο τέλος του 334 να ξεκινήσει ο Μέγας Αλέξανδρος με τους Μακεδόνες και τους υπόλοιπους Έλληνες και να πάει μέσα και να τους ολοκληρωτικά να τους ισοπεδώσει. Είναι μια διαρκή, θέλω να πω, αντιπαράθεση της Αθήνας, της Σπάρτης, της Ελλάδας με την Ανατολή. Ναι, και εγώ νομίζω είναι ότι αυτό που συνδέονται ότι αυτά μεταξύ τους. Είναι πρώτη φορά που το ακούω, Θεόδωρα. Είναι πρώτη φορά που το ακούω. Και σε ευχαριστώ. Θοδωρή, εγώ ευχαριστώ για με την ευκαιρία που μου έδωσες να μελετήσω λίγο πάλι τον Κίμωνα. Είναι ανεξάντλητοι οι αρχαίοι Έλληνες. Τα κείμενά τους πλέον είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, λόγω μιας τεράστιας εκδοτικής προσπάθειας που έχει γίνει. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω και τον εκδοτικό οίκο, τον ξέρουμε όλοι. Έχει κάνει τεράστια προσπάθεια. Μπορούμε, όσο σκύβουμε πάνω από τους αρχαίους, μπορούμε να βγάζουμε διαμάντια, να βγάζουμε συσχετισμούς που ακουμπάνε στο σήμερα, να βλέπουμε το πεπρωμένο μας ποιο είναι, να βλέπουμε ποια είναι η προπτική μας. Εμείς ζούμε το σήμερα και νομίζουμε ότι και ο ιστορικός χρόνος ή ο χρόνος ενός έθνους εκτείνεται στα 30-40 χρόνια μιας δραστήριας ανθρώπινης ζωής. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει συνέχεια. Μπορεί ο Κίμων να έκανε κάτι, αλλά κάποιοι άλλοι το συνέχισαν το έργο του. Το τροχιοδεικτικό που έστειλε η αντίσταση των Αθηναίων, των Ερετριαίων στους Πέρσες το 490 διαπότισε
όλους τους επόμενους Έλληνες. Δηλαδή, φανταστείτε, κάναμε αυτή την αναφορά για να δείξουμε ότι ο Κίμων δεν γεννήθηκε από το μηδέν. Πολέμησε ο ίδιος στη Σαλαμίνα. Ήταν ο γιος του νικητή του Μαραθώνα. Και αυτή η σκυτάλη πήγε λίγο παρακάτω με τον τρόπο του. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, σωστά. Να πούμε λοιπόν τώρα ότι εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Σήμερα σκεφτόμουν πώς μπορείς να μιλήσεις για τον Φορμίωνα ή για έναν ναύαρχο, για έναν στρατηγό ο οποίος πρωταγωνίστησε σε μια δεδομένη στιγμή ενός αδελφοκτόνου πολέμου μεταξύ Αθήνας, Σπάρτης και των συμμάχων τους στον Πελοποννησιακό λεγόμενο πόλεμο που κράτησε από το 431 ως το 404, 27 ολόκληρα χρόνια. Απομίζησε όλες τις δυνάμεις της Ελλάδας και μας περιόρισε σε αυτό στον ελλαδικό χώρο και δεν μας άφησε να πάμε εκεί που όρισε ο Κίμων με τη δραστηριότητά του. Τι μπορούσαμε να πούμε λοιπόν για τον Φορμίωνα, ο οποίος είναι ένας Αθηναίος στρατηγός, ναυμάχος και νικητής έναντι του συμμαχικού ναυτικού Κορινθίων, Πελοποννησίων, Σπαρτιατών. Και σκέφτηκα έτσι χαριτολογώντας ότι μου φαίνεται πως έχουμε γίνει λίγο σαν τους Αμερικανούς. Αντιμετωπίζουμε τον Πελοποννησιακό πόλεμο όπως οι Αμερικανοί σήμερα το δικό τους εμφύλιο. Όπου μπορούν να έχουν πυράβλους που ονομάζονται Pershing, μπορούν να έχουν άρματα που ονομάζονται Sherman, χωρίς να φύγεται το φιλότιμο, ας το πω, των νοτίων. Να παίρνουν δηλαδή ονόματα βορείων στρατηγών και να μην φύγεται το φιλότιμο των νοτίων. Εντάξει, αυτό κάπως χαριτολογώντας. Γιατί πράγματι ο Φορμίων ήταν ναυμάχος, ήταν ναύαρχος, αν μπορούμε να τον ορίσουμε έτσι τον βαθμό του, καθώς η γη το μίας μοίρας 27, αν θυμάμαι καλά, σκαφών, 20 σκαφών. Η γη λοιπόν μίας μοίρας 20 σκάφη, τα οποία αναβλοχούσαν στην περιοχή της Ναυπακτίας. Η αποστολή τους ήταν να παρεμποδίζουν τις πελοποννησιακές δυνάμεις να βγουν προς ενίσχυση των Ακαρνάνων και των Λευκαδητών, γιατί εκεί υπήρχε μια διαφιλονικούμενη περιοχή με συμμάχους ένθεν και ένθεν. Αυτή ήταν η βασική του αποστολή. Να πούμε λοιπόν, για να φέρουμε πάλι λίγο το ιστορικό πλαίσιο, το 432 τελειώνει ο διάκοσμος του Παρθενώνα και ενώ λοιπόν η Ελλάδα έχει φτάσει στον κολοφόνα της πολιτιστικής της δραστηριότητας, με επιστέγασμα λοιπόν τη δημιουργία του Παρθενώνα και τη διακόσμησή του από τον Φιδία, το 431, ένα μόλις χρόνο μετά, προκύπτει ο πόλεμος. Το 430 εκφωνείται ο επιτάφιος του Θεμιστοκλέους, ένα υπέροχο κείμενο. Θοδωρή, θα σε παρακαλέσω κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή αποκλειστικά και μόνο για τον επιτάφιο του Περικλέους. Είναι τεράστια τα νοήματα, είναι τεράστιες οι διδαχές του κειμένου αυτού. Και το 427 ο Φορμίων βρίσκεται στην Ναύπακτο να υπερασπίσει τις ακτές της στερεάς Ελλάδας από τις επιδρομές ή τη στρατιωτική δραστηριότητα των Πελοποννησίων. Αυτό λοιπόν που πετυχαίνει είναι ότι ενώ δεν έχει... συγγνώμη, ότι ο Πελοποννησιακός στόλος αποτελούμενος από 47 πλοία από Κορίνθιους κυρίως και Σπαρτιάτες δεν έχει ταχθεί για ναυμαχία, στέκεται στο Ρίο, απέναντι δηλαδή από την Ναύπακτο, κατευθύνεται προς την Δυτικά, πηγαίνει προς την Ακαρνανία, τον παίρνει είδηση, παρότι έχει αποπλέψει νύχτα ο Πελοποννησιακός στόλος, τον παίρνει είδηση ο Φορμίων με τα 20 του πλοία και μπλοκάρει την έξοδο των σκαφών αυτών προς την ανοιχτή θάλασσα. Κάνει μια κυκλική κίνηση γύρω από τους παρατεταγμένους σε κυκλική διάταξη Πελοποννησίους, παρότι έχει μόλις 20 πλοία, προσπαθεί να βρει το αδύνατο σημείο για να μπει σφήνα ανάμεσα στην παράταξη των Πελοποννησίων και να διασπάσει την παράταξή τους. Πράγματι τους φέρνει λοιπόν σε μια αναταραχή και σε μια ασυνεννοησία τους Πελοποννησίους μεταξύ τους. Βγαίνει και μια ελαφρά θαλασσοταραχή. Αυτή η σύγχυση φέρνει σαν αποτέλεσμα την καταναυμάχηση του Πελοποννησιακού στόλου. Βυθίζονται κάποια πλοία, 6 συγκεκριμένα ναυαρχίδες των Πελοποννησίων, κάποια άλλα εχμαλωτίζονται και τα υπόλοιπα διαφεύγουν προς τις Πελοποννησιακές ακτές. Μετά την παρέλευση κάποιων ημερών,
Και ενώ έχει ζητηθεί ήδη η βοήθεια από τον φορμίωνα, από την Αθήνα με ενισχύσεις, να ενισχυθεί με περίπου 20 ακόμα τριήρης, και επίσης οι Πελοποννήσοι ζητούν βοήθεια από τους Σπαρτιάτες με μια επιπλέον μοίρα σπαρτιατική να καταπλέψει προς βοήθειά τους. Περνούν λοιπόν κάποιες ημέρες, οι δύο στόλοι βρίσκονται σε αντιπαράταξη μεταξύ τους, κάνοντας γυμνάσια, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να χτυπηθούν. Οι μεν Πελοποννήσοι βασίζονται στην αριθμητική τους υπεροχή, γιατί όντως τα πλοία τους είναι αρκετά σε σχέση με τα αθηναϊκά. Έχουμε πλέον 77 πλοία στο Ρίο. Οι Αθηναίοι παραμένουν σε αυτά τα 20 και μετά την ναυμαχία με κάποιες απώλειες, με κάπως λιγότερα ακόμα πλοία. Και τώρα έχουμε το εξής φαινόμενο. Οι Πελοποννήσοι φοβούνται τους Αθηναίους γιατί ήδη έχουν χάσει μία ναυμαχία μαζί τους. Φοβούνται λοιπόν την εμπειρία τους. Οι δε Αθηναίοι φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να ανθέξουν την πίεση που θα τους ασκήσουν οι Πελοποννήσοι, καθώς είναι λιγότερα τα πλοία τους. Γίνονται κάποιοι παρενετικοί λόγοι, εκφωνούνται κάποιοι παρενετικοί λόγοι προς τα στρατεύματά τους εκατέρωθεν από τους στρατηγούς. Ο Κνήμος είναι εκ μέρους των Σπαρτιατών, ο Φορμίων εκ μέρους των Αθηναίων. Οι μεν ισχυρίζονται ότι μα εμείς έχουμε περισσότερα πλοία και ξέρετε ότι εν τέλει η ισχύς βασίζεται στο πλήθος και στον αριθμό και δεν μπορούν να μας ξεφύγουν, θα τους νικήσουμε. Ο δε Φορμίων και οι Αθηναίοι ισχυρίζονται ότι τους λέει, τους παρενεί ότι μπορείτε να νικήσετε διότι τους έχετε ξανανικήσει, δεν είναι έμπειροι και εσείς έχετε τη γνώση για να το κάνετε. Τέλος πάντων, είναι μια θλιβερή περίοδος αυτή. Δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία να πούμε το αποτέλεσμα. Ήταν μια ισοπαλία εν τέλει. Ήταν ένας καταστρεπτικός εμφύλιος πόλεμος. Πιθανολογώ ότι εδώ το όνομα του Φορμίωνα δίδεται στην δεύτερη φρεγάτα, ακριβώς επειδή μπόρεσε και έκανε το εξής. Με ολιγάριθμες δυνάμεις μπόρεσε και βγήκε μπροστά, ξεπέρασε τις αρχικές εντολές τις οποίες είχε και ναυμάχησε τον αντίπαλο στόλο και αντιλήφθηκε την κίνηση του στόλου αυτού, παρότι εκείνος, του αντίπαλου στόλου, παρότι εκείνος κινήθηκε νύχτα. Επιπλέον, πιθανώς, επειδή οι ναυμαχίες αυτές οι δύο γίνανε σε κλειστή θάλασσα, κάποιοι να θέλουν να προεικονίσουν και το τι θα συμβεί σε μια κλειστή θάλασσα όπως είναι το Αιγαίο Πέλαγος, σε μια ενδεχόμενη αντιπαράθεση ελληνικών με τουρκικών πλοίων. Δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι μια δική μου εικασία και ίσως και πολύ αυθαίρετη. Αλλά αν πρέπει να βρούμε ένα συσχετισμό για να δώσουμε το όνομα, εγώ κάπως εκεί θα το απέδιδα. Και στον κυκλωτικό ελιγμό που έκανε, βρίσκει, ας πούμε, έτσι, ναι. κάτι πρωτοπόρο. Εμένα αυτό μου θύμισε, Θοδωρή, τους Ινδιάνους, οι οποίοι φαίνανε κύκλους έφυποι γύρω-γύρω από τους οχυρωμένους και φοβισμένους, ας το πω, δυτικούς Αμερικανούς, τέλος πάντων, τους απίκους. Πρέπει να ήταν πολύ φοβιστικό αυτό το πράγμα, γιατί διαρκώς συμπτύσσονταν ο στόλος των Πελοποννησίων, ενώ είχε τη δυνατότητα να διευρύνει το μέτωπο και να απομονώσει μονάδες τον αθηναϊκό στόλο. Για κάποιο λόγο φοβήθηκε και άρχισε να συμπτύσσεται. Καθώς συμπτύχθηκε, η περιφέρεια του κύκλου έγινε πιο εύκολη για τους Αθηναίους να κάνουν την κυκλωτική αυτή κίνηση. Ναι, ήταν πιθανώς ένας ελιγμός που δεικνύει σίγουρα αυτό που λέμε ναυτοσύνη. Δεν ξέρω αν ορίζω σωστά την κίνηση αυτή, ως ναυτοσύνη. Σωστό. Αλλά σίγουρα οι Αθηναίοι είχαν ταλέντο σε αυτό. Αυτά είναι και παράδοση. Ναι. Σωστό. Και περνάμε στον τελευταίο. Last but not least. Σωστό. Είναι σωστό. Είναι ο φίλος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι ο νέαρχος. Είναι κριτικός στην καταγωγή. Φίλος όμως και συμμαθητής του Αλεξάνδρου. Είχε την τύχη ο νέαρχος να ανήκει σε αυτό το κλειστό κλαμπ των φίλων του Αλεξάνδρου, οι οποίοι από παιδιά και φίλοι, με συγχωρείτε, έγιναν στρατηγοί και συμμαχητές του. Τους εμπιστεύθηκε μεγάλες σπουδαίες αποστολές, μεγάλες μονάδες, νέα παιδιά, όλοι τους, στα 25 τους, στρατηγούσαν. Ήταν σαν να λέμε σήμερα, δεν ξέρω, σωματάρχες, σαν να είχαν ένα σώμα στρατού ο καθένας από αυτούς.
Ο Νέαρχος λοιπόν ήταν ένας από αυτούς ο οποίος ορίστηκε διοικητής σατράπης της Λυγίας και αφότου ο Αλέξανδρος έφτασε στην Ινδία, στη Πενταποταμία, το σημερινό Παντζάμπ. Τώρα το Παντζάμπ νομίζω ότι ανήκει στο Πακιστάν, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ή στην Ινδία, μας περιπτώσει, στην Ινδική Υποήπειρο. Στο Πακιστάν ανήκει σήμερα πιθανότατα. Αφότου λοιπόν νίκησε εκεί και τον βασιλιά Πόρο, τον βασιλιά των Ινδών, σε μια μάχη η οποία ήταν η πιο σκληρή ίσως απώλειες όσες έδωσε ο Αλέξανδρος και αυτή με τις μεγαλύτερες απώλειες για το ελληνικό στράτευμα. Εμπιστεύτηκε ένα στόλο 200 τριήρεων στον Νέαρχο με την αποστολή να πλεύσει αντίθετα στον ρου του ποταμού η Δάσπη να ανακαλύψει τυχόν πόλεις, πλουτοπαραγωγικές πηγές δεξιά-αριστερά των όχθεων του ποταμού και μετά από αυτό, καθώς επέστρεψε ο Νέαρχος, να γυρίσει και να φτάσει, να περιπλέψει την ακτή της Περσίας, την νότια ακτή της Περσίας και να φτάσει μέσα από τον Περσικό κόλπο να φτάσει μέχρι τη Βαβυλώνα. Αυτό ήταν το επόμενο σημείο συνάντησης. Ήταν η επιστροφή του Αλέξανδρου, η επική επιστροφή του μέσα από την έρημο της Γεδροσίας, που επίσης εκεί είχε πολλές απώλειες ο Αλέξανδρος. Ναι. Ήταν μια εποχή που είχε τελειώσει η κλασική Ελλάδα, είχε τελειώσει η κλασική εποχή και η εποχή των ποιητών είχε παρέλθει. Πλέον και με την επιρροή του πνεύματος του Αριστοτέλους, το πνεύμα έψαχνε να βρει εμπειρικές αποδείξεις για τη ζωή, για τη φύση, για τα μεγάλα ερωτήματα, τα φιλοσοφικά που είχαν θέσει οι Έλληνες. Δηλαδή η ενασχόληση με τη γεωγραφία, η ενασχόληση με τη βοτανική, με το ίδιο το εμπόριο, ήταν πιο πρακτικά ζητήματα, τα οποία μέσα στο πνεύμα της εποχής κλήθηκε ο Νέαρχος να υλοποιήσει ένα μέρος από τις αναζητήσεις αυτές. Και το πέτυχε. Στεφανώθηκε από τον Αλέξανδρο. Το στεφάνι είναι κάτι σαν παρασημοφόρηση σημερινή. Είναι μια ύψιστη στρατιωτική τιμή, η οποία βεβαίως δεν μπορούσε παρά να απονεμηθεί μόνο σε επιτυχόντες. Επέτυχε λοιπόν ο Νέαρχος, ανακάλυψε θαλάσσιες οδούς, ανακάλυψε θαλάσσια κήτη που δεν είχαν ξαναδεί τότε οι Έλληνες, δεν είχαν ξαναδεί φάλαινες. Και μάλιστα λέει ότι φοβήθηκαν πάρα πολύ όταν είδαν ένα κοπάδι μπροστά τους. Οι δυσιδαιμονίες ξεπεράστηκαν όμως με τον ψύχρεμο λόγο του Νεάρχου. Ήταν ένας άξιος ναύαρχος με αποστολή όχι τόσο στρατιωτική, δεν καταναυμάκησε κάποιον στόλο, όπως κάνανε οι δύο προηγούμενοι που αναφέραμε. Ήταν υποστηρικτική προς το στρατό και εξερευνητική. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι επειδή οι αποστολές του πολεμικού μας ναυτικού θα είναι και η υποστήριξη εξερευνητικών αποστολών για την ανακάλυψη φυσικών πόρων στην ευρύτερη περιοχή την οποία θα διαφεντεύει το ναυτικό μας, θεωρώ πως έχει και εδώ την αξία του η ονομασία που δίδεται στο πλοίο, το καινούριο, που θα ονομαστεί Νέαρχος. Να είναι καλοτάξιδα και να επιτύχουν στην αποστολή τους τα πλοία μας. Όποια και αν είναι αυτή. Θα επιτύχουν στην αποστολή. Αυτό είναι σίγουρο. Να είναι ναι, καλοτάξιδα. Να πούμε ότι βάσει προγράμματος η πρώτη, δηλαδή ο Κίμων θα έρθει στην Ελλάδα τέλη του 25. Η δεύτερη 27 και οι άλλες δύο 28 νομίζω. Και να πούμε ότι θα είναι τα καλύτερα πλοία που θα πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο, έτσι. Ναι, μαζί με τις Ιταλικές, μαζί με κάποιες Ιταλικές φρέμ, θα είναι τα καλύτερα πλοία. Και από θέμα φερόμενων πυράβλων και ραντάρ και σύγχρονων συστημάτων κτλ. Και πιστεύω ότι το πολεμικό ναυτικό ξαναπαίρνει τη θέση που του αρμόζει, γιατί ειδικά με η ανανέωση του στόλου στις μονάδες εμφανίες είχε καθυστερήσει. Είχαμε μείνει πίσω. Όχι ότι οι Τούρκοι είναι σε καλύτερη κατάσταση, βέβαια, έτσι. Και λόγω του αμερικανικού εμπάργου, οι Τούρκοι έχουν μείνει πίσω στο ναυπηγικό τους πρόγραμμα. Αυτό το Ανατολό είναι φόρο
αεροπλάνο, δεν έχουν αεροπλάνο, οπότε κάτι φόρο, δεν ξέρω τι κάτι φόρο είναι. Το αφήνουν εκεί ρημάζει προς το παρόν, λένε θα βάλουν πάνω μία επανδρομένα. Ναι. Αφού δεν έχουν νησιά οι Καϊμάνοι. Η κλάση AI. Ναι, εντάξει. Η κλάση AI είναι κάποιες φρεγάτες 3.000 τόνων δικής τους σχεδίασης και κατασκευής. Το πρώτο πλοίο είναι έτοιμο, δεν έχουν αντιεροπορικά να βάλουν πάνω για, λόγω του αμερικανικού εμπάργκο, οπότε είναι παρκαρισμένο και αυτή η κλάση Ισταμπούλ, τη λένε, τέλος πάντων. Στον τόκο εκεί, στο ναυπηγείο, και από δορυφορικές φωτογραφίες είδαμε ότι εκεί το σημείο πάνω στο πλοίο εκείνο του τετράγωνο που θα μπαίναν οι κάθετοι εκτοξευτήρες των αντιεροπορικών είναι κενό και το έχουν κλείσει με μουσαμά από πάνω για να μην σκουριάζει. Οι άλλες τρεις, οι ναυπήγες των υπόλοιπων τριών, έχει παραταθεί μέχρι ότου να βρεθεί λύση με τα αντιεροπορικά. Και τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έχουν, ας πούμε, από τις 16 φρεγάτες που έχουν, οι τέσσερις, για να σου δώσω να καταλάβεις, δεν έχουν καν αντιεροπορικούς πυράβλους. Ήταν αυτές που στείλαν στη Λιβύη πριν 2 χρόνια και είχαν ρίξει τους SM-1, τους οποίους έχει σταματήσει η Αμερική να υποστηρίζει, και εκτοξεύτηκε ο πυράβλος και έσκασε, προσγειώθηκε στο έδαφος χωρίς να σκάσει. Θέλω να σου πω ότι έτσι, ναι, με αυτή την αγορά παίρνουμε κεφάλι και με το εμπάργκο. Έκανε πολύ μεγάλη δουλειά το εμπάργκο, αλλά όσον αφορά τη σημειολογία και την ονοματοδοσία, είμαστε πάντα πολύ πιο μπροστά από τους Τούρκους. Αυτά. Εγώ θα ζητήσω από όσους αναφέρονται σε αυτά τα πλοία, αν μου επιτρέπετε να το πω αυτό, είναι ο κύμων ο φορμίων. Δεν είναι ο κύμωνας, δεν είναι ο φορμίωνας, δεν είναι ο Πλάτωνας, δεν είναι ο Θόδωρας. Είναι ο κύμων. Είναι ο φορμίων του κύμωνος του φορμίωνος. Έχει σημασία, έχει σημασία. Δεν πρέπει να εκχυδαίζουμε ονόματα και να τα φέρνουμε στα δικά μας τα μέτρα. Κάποιες αξίες στέκουν πολύ ψηλά για να τις φέρουμε εμείς στα δικά μας τα μέτρα, επειδή σήμερα αποφασίσαμε ότι ο Θόδωρος ονομάζεται Λάκης, ας πούμε. Δεν μπορείς να πεις τον Κολοκοτρώνη Λάκη, επειδή σήμερα λέγονται όλοι οι Θοδωρίδες, για παράδειγμα, Άκηδες. Δεν γίνεται. Ο κύμων είναι ο κύμων, δεν είναι ο κύμωνας. Είναι εκχυδαϊσμός και είναι και ασέβεια στο πρόσωπο και στη μνήμη και στις αξίες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι πολύ μεγάλοι για να συγκριθούμε εμείς μαζί τους ή για να προσπαθήσουμε εμείς να τους κατεβάσουμε στα μέτρα μας. Εμείς πρέπει να αναβιβαστούμε εκεί που στέκουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό το λέω ως παράκληση και με σεβασμό σε όσους ανθρώπους ενδεχομένως θα αναφέρονται σε αυτές τις ονομασίες. Λίγο προσοχή σε αυτό. Εγώ έχω σε αυτό έτσι ένα κόλλημα, θα μου επιτρέψετε. Είναι ωραίο κόλλημα και έχεις δίκιο, γιατί χρησιμοποιώ και εγώ έτσι αυτά τα ονόματα που είπες και θα πρέπει να το προσέξω από εδώ και πέρα. Λοιπόν, εδώ, Θεόδωρε, αν θέλεις να κλείσουμε, να πούμε ότι δεν είναι ο Κίμων δεν θα είναι το μόνο πλοίο που έχει σχέση με την Κύπρο, αν και στον στόλο του Νεάρχου συμμετείχαν κυπριακής ναυπηγήσεως πλοία. Έτσι. Έχουμε και τον Κανάρη, ο οποίος κατά την εθνεγερσία του 21 επισκέφθηκε αρκετές φορές την Κύπρο για εφόδια και χρήματα, και τον Νικηφόρο Φωκά, ο οποίος ήταν ο απελευθερωτής της Κρήτης και της Κύπρου, που είναι τα δύο νησιά που αυτή τη στιγμή μαζί με την Αλεξανδρούπολη προσδίδουν το μέγιστο γεωστρατηγικό, τον μέγιστο γεωστρατηγικό όγκο του ελληνισμού. Αλεξανδρούπολη, Κρήτη, Κύπρος. Αυτά τα τρία αυτή τη στιγμή είναι τα τρία του ελληνισμού. Να είναι καλοτάξιδα, να είναι επιτυχημένα στις αποστολές τους τα πλοία μας. Ο Θεός, ο Άγιος Νικόλαος, να σκέπει τα πληρώματά τους. Και ειλικρινά, μέσα από την ψυχή μου, Θοδωρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες δημόσιο βήμα για να πω και εγώ και να συμβάλλω αυτά τα πολύ λίγα
και να επαναλάβω πράγματα τα οποία ίσως πάρα πολλοί από τους ακροατές σας, επειδή είναι υποψιασμένοι, τα γνωρίζουν ήδη, θα μας συγχωρέσουν την επανάληψη, αλλά πιθανώς να έχει κάποια μικρή αξία ακόμα και αυτή η επανάληψη. Ναι, κοίταξε να σου πω, επειδή πλέον το YouTube τίνει να αντικαταστήσει το διάβασμα, είναι καλό να υπάρχουν κάπου μαζεμένα. Και αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Να υπάρχουν κάπου μαζεμένα. Τι σημαίνουν τα ονόματα των φρεγατών, έτσι. Οπότε θα είναι εύκολο κάποιος να αναζητήσει για να δει τι ήταν και οι τρεις αυτοί. Και φυσικά, αν έρθει και τέταρτη Μπελαρά, κανονικά θα πρέπει να πάρει το όνομα του Θεμιστοκλέους. Θοδωρή, θέλω σε παρακαλώ πολύ από τον επιτάφυνο μου επιτρέψεις, για να κλείσω εγώ τουλάχιστον τη δική μου την, ας το πω, έτσι, παρέμβαση, εισήγηση στην εκπομπή. Από τον επιτάφυνο εγώ θέλω να ευχαριστήσουμε όσους μας παρακολούθησαν για ακόμα μια φορά και να κλείσεις εσύ, Θεοδωρή, με τον επιτάφυνο. Ένα απόσπασμα, λοιπόν, από την ομιλία του Περικλή, καθώς έφταναν οι πρώτοι νεκροί του Πελοποννησιακού Παλαιόμου στην Αθήνα, κάνει μια γενικότερη επισκόπηση του τι πρεσβεύει η Αθήνα και σε ποια κομμάτια δραστηριοποιείται, τι έχει πετύχει ως εκείνη τη στιγμή. Και λέει, στην απόδοση στην ελληνική, προσοχή και αυτό θα το πω, δεν είναι μετάφραση, είναι απόδοση στην ελληνική. Η ίδια γλώσσα είναι. Μεταφράζουμε σε μια άλλη. Λέει, λοιπόν, ο Περικλής, αναφερόμενος στη δόξα της Αθήνας και στα επιτεύγματά της. Εξαναγκάσαμε και στήσαμε παντού. Συγγνώμη. Εξαναγκάσαμε κάθε στεριά και θάλασσα να ανοίξει διάβα στην τόλμη μας. Και στήσαμε παντού μνημεία αθάνατα μαζί για τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας. Πάσαν μεν θάλασσαν και γην εσβατών τη ημετέρα τόλμη καταναγκάσατες γενέστε, πανταχού δε μνημεία κακών τε καγαθών αίδια ξυκατοικήσαντες. Θέλω να πω με αυτό ότι κάθε προσπάθεια ενδέχεται να έχει ένα αίσιο τέλος, μπορεί και ένα τέλος το οποίο δεν είναι το επιθυμητό. Πλην όμως, η δόξα και η προσπάθεια στέκει πάνω από τη δική μας βιολογική υπόσταση. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι κάθε μας ενέργεια πρέπει να έχει αντίκρισμα στη δόξα της πατρίδας, στο μεγάλωμα της πατρίδας και στην εδραίωση της πατρίδας. Μαζί με τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας, πρέπει να είμαστε περήφανοι και να είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε κάθε δραστηριότητά μας. Ευχαριστούμε, Θεόδωρε. Να είσαι καλά και τα ξαναλέμε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ και σας ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και πατήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίησεις. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι. Σας χαιρετούμε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.